Όταν η ζωή σου δεν είναι σινεμά, είσαι κάπου μεταξύ Φωκιώνος Νέγρη, ο Ρεβουάρ, Γκαγκάριν και τέτοια λογικά. Ναι. Και στο σπίτι με το family. Πώς βλέπεις αυτή τη ζωή γύρω σου σήμερα? Δηλαδή, ποια είναι η θέση σου μέσα σε αυτό το πράγμα? Αισθάνεσαι κάπως, έχει αλλάξει κάτι? Είναι σαν να σου λένε ότι για κάποια χρόνια κάνεις το ίδιο δρομολόγιο. Πας από εδώ, εκεί και εκεί και εκεί. Έχει αλλάξει τίποτα στις πορείες του εκεί, εκεί και εκεί τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, όνομα, όλη μια αγριότητα έτσι. Ναι. Πώς το περιγράφεις εσύ? Μια καθημερινή αγριότητα. Το... Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι πιο άγριο από το να βλέπεις π.χ. Φωκίωνος όταν πέφτουν τα φώτα, συνανθρώπους μας με χαρτόκουτα να τα βάζουν στα παγκάκια ή να περάσουν τη νύχτα. Δηλαδή τώρα λένε σήμερα αυτές τις μέρες, άθι, ωραία που βρέχει. Δεν είναι καθόλου ωραία που βρέχει, γιατί τόσοι άνθρωποι δεν έχουν κατάλημα και πρέπει να κάπου να χωθούν, να περάσουν τη μέρα τους χωρίς να αρρωστήσουν. Εγώ από την άλλη που είμαι πολύ πιο σαρκαστικός σε αυτά, έγραφα χθες το βράδυ στο Twitter, γιατί με όλη αυτή τη βροχή, ρε παιδί μου, συνέχεια τόσες μέρες, πού να στεγνώσει ο homeless το πρωί για να πάει στο χρηματιστήριο και στις αγορές να βγει και αυτός ο άνθρωπος να επενδύσει κάτι? Βιώνουμε μια αγριότητα, βιώνουμε ένα διχασμό, οπότε δεν ζω σε ένα καβούκι μέχρι το μικρό κοσμό μου χωρίς να έχω σχέση με όλα αυτά, κάθε άλλο. Υπάρχει και η αγριότητα των ανθρώπων που τρώνε από τους κάδους σκουπιδιών. Λοιπόν, το έχω δει επανειλημμένα τα τελευταία δύο χρόνια. Το παντού, σε όλες τις περιοχές. Ότι κάποιοι διανοούμενοι, οργανικοί ή μη, έχουν επιλέξει στο να αγνοούν όλη αυτή την πραγματικότητα, σαν πως και δεν υπάρχει, σαν πως και δεν το βιώνουμε, και να εξτομίζουν διάφορες θεωρητικές κατασκευές της συμφοράς. Είναι ένα σύμπτωμα των καιρών. Κακό σύμπτωμα. Ναι. Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά τα πράγματα σε κάνουν να θέλεις να τα βάλεις σε μία ταινία στο μέλλον? Δηλαδή, νιώθεις αυτή την ανάγκη? Οι περισσότεροι, σε εισαγωγικά, στο ελληνικό σινεμά κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά μου φαίνεται λίγο ψευδές και βιασμένο να χωθεί μέσα σε ταινίες, γιατί μιλάμε για ανθρώπους σαλονιών και άλλου lifestyle, οι οποίοι... Αν δεν σου βγαίνει, μην το κάνεις. Ναι. Δηλαδή, με το ζόρι δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να φέρνεις κάποια δυσκολιότητα να κάνεις σενάρια. Αν δεν σου βγαίνει, μην το κάνεις. Εγώ κάνω... Δεν κάνω στρατευμένο σινεμά. Είμαι αντίον στρατευμένης τέχνης και θεωρώ ότι όλα τα μεγάλα ή μη ή μη μεγάλα έργα τέχνης, με τον τρόπο τους φέρνουν μέσα τους στην εποχή στην οποία δημιουργήθηκαν. Τώρα, από εκεί και πέρα, διάφορα ασκήσεις ύφους ή διάφορα δήθεν κοινωνικά σχόλια κλπ. Είναι παγερά διάφορα. Πρέπει να είναι τόσο ρεαλιστικό το σινεμά? Η άποψή μου, εγώ είμαι εναντίον του ρεαλισμού. Είμαι ενάντια του ρεαλισμού, γιατί πιστεύω ότι το σινεμά πριν και πάνω απ' όλα είναι μαγεία και μια απόλυτη και κάθετη ρήξη με την πραγματικότητα. Mm-hmm. Και όπως πιστεύω ότι ακόμα και τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες τεκμηρίωσης, είναι και αυτές ταινίες μυθοπλασίες με έναν άλλο τρόπο. Σωστό και αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και μικρές εξαιρέσεις, σπάνιες, αλλά μικρές και πανέμορφες. Δηλαδή, πριν από 1-2 χρόνια, η Φράνσις Χα του Νόα Μπάουμπαχ. Άσπρο-μαύρο μικρό πραγματάκι από τη Νέα Υόρκη με μια γκάου ηρωίδα. Κάτι, με κάτι το γουντιαλενικό μέσα της, με δόσεις από τρυφό στην ταινία, μέχρι και σε σκορ που είχε χρησιμοποιήσει διάφορα κομματάκια του Ντελρί. Το έχεις δει, το ναι, Φρανσισκά, δηλαδή. Και ήταν ένα τόσο φρέσκο, αλλά και τόσο παλιό ταυτόχρονα πράγμα, που είναι αληθινό και σημερινό. Δεν σε έβγαζε έξω από το ρεαλισμό, αλλά ότι... ήταν και όμορφο σινεμά. Δεν μπορείς να τον κορυδέψεις το θεατή. Δηλαδή, κάθε ταινία κουβαλάει την αλήθεια της, σαν μια ταινία δεν φέρει μέσα τη δικιά της αλήθεια, θα ξεχαστεί, θα φύγει. Με τα weird σε εισαγωγικά, που δεν μ' αρέσει αυτό το, η ορολογία και τέτοια, αλλά... Αυτός ο Βλάξ από την Guardian φταίει όλα. Άγγλος, περιμένεις. Κοίταξε, το πράγμα ξεκίνησε από μια ωραία ταινία.
Όλα χαλάσανε από τότε που αυτός ο κρετίνος ο Περικόπο τραγούδησε την Γκλεντόρα. Ναι, εκείνη η Γκλεντόρα έκανε κακό κυρίως στο ότι άνοιξε τις πόρτες διάβλατα. Δεν φταίει η ταινία. Η ταινία πάντα δεν έφταιγε. Η ταινία δεν έφταιγε. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που... Η πατέντα μετά ήταν που... Πατέντα... Δηλαδή πήραν την πατέντα σε εισαγωγικά και... Η ταινία κάθε άλλο νομίζω, ήταν και ωραία ταινία. Εγώ είχα ξετρελαθεί. Ξετρελαθήκα από την πρώτη στιγμή. Όπως... Οι μισοί Έλληνες κριτικοί φύγανε εκείνο το βράδυ τρέχοντας για ακόμα να τους ρωτήσει κανείς πώς τους φάνηκε. Ακόμα τρέχουν. Εντάξει. Αυτό είναι καλό. Ήταν όπως συνέβαινε με τον συγχωρεμένο με τον Θόδωρο, τον Αγγελόπουλο. Δεν υπήρχαν τόσοι και τόσοι οι οποίοι είχαν πάρει τη μανιέρα, την πατέντα. Μα και ο ίδιος ήταν μια μανιέρα από μόνος του. Μετάξει. Δηλαδή. Και αυτός φάμπρικα έφτιαξε. Είναι οι λεγόμενες, εγώ τις αποκαλώ φεστιβαλικές φάμπρικες. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος φτιάχνει ένα ύφος, δημιουργεί αυτό το πράγμα. Αν είναι και πρωτότυπο, έχει καλός. Και λόγω ανάγκης και ζήτησης και επειδή του το επιβάλλουν και κάποιοι παραγωγοί που τον σπρώχνουν στο φεστιβάλ για να πουλήσουν μετά την ταινία, του λένε γύρνα αυτό συνέχεια. Τα καχέκτυπα πάντως φέρνουν την ευθύνη για τα καχέκτυπα, αλλά την έχουν αυτοί που τα υπογράφουν. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δει λογαριασμό π.χ. τώρα από τον Γιώργο τον Λάνθιμο για τις δεκάδες. Η περίπτωση του Αγγελόπουλου πάντως έχει πλάκα, γιατί έχει μείνει το αγγελοπουλικό, αλλά στην πραγματικότητα, αν κοιτάξει την ελληνική φιλμογραφία, δεν υπάρχουν ακριβώς αγγελοπουλικοί σκηνοθέτες. Υπάρχουν ταινίες που επηρεάστηκαν σε ένα μικρό ποσοστό. Μην τα σκαλίζεις όμως. Τώρα όμως στην περίπτωση του Λάνθιμου είναι πολύ πιο έντονο το κοπιάρισμα. Ωραία, δεν ευθύνεται ο Λάνθιμος γι' αυτό. Όχι, φυσικά και δεν ευθύνεται. Στην Ευρώπη οι σκηνοθέτες που πάνε στα φεστιβάλ κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι η δική τους φάμπρικα. Η αδελφή Νταρντέν, ο Κουκουρού Κουφούφουτος και εκείνος και άλλος. Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν στα φεστιβάλ και μας προκαλεί εντύπωση. Πάντα συνέβαινε. Δοκιμάζαν και άλλα πράγματα πολλοί σκηνοθέτες. Παίζανε, ψαχνόντουσαν. Και τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Για κοίτα. Δηλαδή δεν είναι όλα weird, καχέκτυπα. Στην Ελλάδα. Ναι, ο Κούτρας είναι weird cinema, δεν είναι weird cinema. Ο Κονομίδης δεν είναι weird cinema. Όχι. Ο Τσίτρος δεν είναι weird cinema. Ο Φίλιππος, ο Τσίτρος. Mm-hmm. Σου λέω κάποια παραδείγματα. Συναντάνε όμως μικρές θεματικές ενότητες που πιάνουν όλα αυτά. Εννοείς ότι έχει πήγε την οικογένεια. Σε ένα ποσοστό, η ξενοφοβία ή το πρόβλημα το μεταναστευτικό, το γκέι στοιχείο. Υπάρχουν κοινές. Υπάρχουν κοινές συνισταμένες, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν ένα κοινό αφηγηματικό μοντέλο ως πρότυπο. Λογικό δεν είναι ότι είναι μια φουρνιά σκηνοθετών που ζουν και παράγουν σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που βιώνουμε. Λογικό. Γιατί να μην υπάρχει όμως και σινέμα ειδών στην Ελλάδα, τι φταίει μόνο τα λεφτά. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με την δημογραφική παιδεία. Εγώ. Από εκεί ξεκινάω. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν έχουμε ήδη εδώ πέρα, γιατί, ειλικρινά. Και είχαμε. Μέχρι πρώτα. Σαφώς και είχαμε. Την παλιά αμαρτωλή εποχή του κακού εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Οι 30 τίτλοι που ανακυκλώνονται σε κανάλια είναι με τεράστια φιλμογραφία. Που καλό είναι να σκύψουμε με ζέση και αγάπη να την μελετήσουμε κάποια στιγμή. Φυσικά και είχαμε ήδη. Όλα τελειώσανε με την. Εθνοσωτήριο Επανάσταση και τη Μεταπολίτευση. Πώς το αναλύεις αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό τα τέλη 70's, ξέρω εγώ, ή 70's, 80's, όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, ναι, τι πάθανε. Παραδόξως όμως και εκεί υπήρχαν ταινίες. Έχουν υπάρξει, σαν και σημαντικές ταινίες, σημαντικές ταινίες και σημαντικές σκηνοθέτες. Δηλαδή, θεωρώ ότι υπάρχει ένα νήμα που τα ενώνει όλα αυτά. Εγώ προσπαθώ να το βρω αυτό το νήμα. Δεν θεωρώ ότι ήμουν ανακατέβατος. Προσπαθώ να δω τις καταβολές μου μέσα στο ελληνικό φιλμικό τοπίο. Το βλέπεις πολιτικό αυτό το, ως πολιτικό αυτό το νήμα, δηλαδή τοποθετείτε σε μια χρονική περίοδο. Δεν το νομίζω καθόλου ως πολιτικό, λέω. Είναι αυτό το αόρατο σκηνή που μπορεί να ενώνει π.χ. το Μανουσάκι με τον Νικολαίδη και αυτό το σκηνή να φτάσει στις μέρες μας. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε και το σινεμά και το σινεμά του δημιουργού. Και έχουμε μια παράδοση σε αυτό, την οποία καλό είναι να την επαναφεύρουμε, γιατί κάπου έχει χαθεί. Και τις παραδόσεις, όχι μόνο τις αναγνώσκεις, τις εφευρέσκεις κιόλας. Καμιά φορά η παράδοση μπορεί να είναι μια εφεύρεση.
Εντάξει, το μεγαλύτερο κλασικότερο παράδειγμα όλων είναι ο Νικολαίδης, ο οποίος για μένα ήταν ο μεγαλύτερος κινηματογραφιστής που έχει περάσει από την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά τον έφαγε το σαράκι της δικιάς του κουλτούρας στην πραγματικότητα από πίσω. Έκανε ταινιάρες, έκανε σχολεία, έκανε κάτι πολύ μεγάλο για το δικό μας σινεμά, αλλά αν άφηνε τον εαυτό του να βγει έξω από αυτό το πλαίσιο του σπιτιού του, των φαντασμάτων, των δεν ξέρω και εγώ rock and roll ενοχών κλπ, θα έκανε τεράστια πράγματα. Ήταν σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι αν ήταν τελικά δική του επιλογή ή όχι. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Ήταν επιλογή του. Δεν έχουμε καταλάβει δεν τόσο ποτέ απλό. Αν... Δεν ξέρω. Φαίνεται σαν επιλογή τόσα χρόνια. Ναι, αλλά μπορεί να είναι άμυνα. Κοίταξε να σου πω μπορεί κάτι, όταν έχεις κάνει άμυνα. Ακόμα και τη γλυκιά συμμορία που λέει ο λόγος που έκανε πάνω από 100.000 εισιτήρια εκείνη την περίοδο, ναι, που ήταν τεράστια επιτυχία, μπορούσε μετά, ακόμα και μετά τη γλυκιά συμμορία, να κάνει ό,τι θέλει. Θεώρησε ότι ήταν πολύ και εύκολο την που τον αριστούργημα βέβαια. Μέσα στο πλαίσιο των δυσκολιών παραγωγής που έχει η Ελλάδα για τέτοια είδη, είναι μια κουβέντα. Ο ίδιος και έλεγε υπεράνθρωπες ότι... προσπάθειες της Μαρή Λουίς να φτιάξει σκηνικά. Ο ίδιος έλεγε ότι επέλεξε να μην τραβήξει αυτόν τον δρόμο της συμμορίας, το θεωρούσε πάρα πολύ εύκολο. Η συνέχεια εσένα σκηνοθετικά, πού φαντάζεσαι ότι θα σε βρει, δηλαδή, λες ποτέ στον εαυτό σου, θα ήθελα να κάνω ένα τέτοιο. Όλα τα πάνω κάτω, στη φιλμογραφία μου όλα είναι περί του νουάρ. Οπότε εκεί είναι καταβολές μου, εκεί με βλέπω να συνεχίζω. Δεν βοηθάει όμως η χώρα και η πόλη τόσο στο νουάρ. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αισθητικά, ας πούμε, δεν ξέρω. Είναι, η πόλη είναι από τις χειρότερες κινηματογραφικά, θεωρώ. Εντάξει, αυτό πάντα μπορείς να κάνεις. Θέλει τεράστια κόστη για να φτιάξεις χώρους για πλάνα και πολύ ξέρω, σπάνια. Δηλαδή είναι από αυτά, όταν λέω για τους αισθηματίες στο εξωτερικό πόσο κόστησε, θεωρούν ότι λέω επί τούτου ένα μικρό ποσό για να δημιουργήσω ίντριγκα. Καλά, και εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τη Μαρίνα ήταν τι είναι αυτός ο χώρος του σπιτιού. Δηλαδή, πού τα βρήκατε αυτά, τι όμως, μπορείς να κάνεις από το τίποτα location, το πιστεύω αυτό, mm-hmm, υπάρχουν, locations εδώ. Η ίδια η πόλη ίσως να μας έχει πληγώσει και τραυματίσει τόσο πολύ που να μην διασταυρώνεται το βλέμμα μας. Και δεν μπορείς να γυρίσεις και κάτι παλιό. Δηλαδή, κάτι εποχής εισαγωγικά. Ναι, δηλαδή, είναι αρκετά, θυμάσαι στο τέλος εποχής, ας πούμε, που προσπαθεί, ωραία προσπάθεια, προσπαθεί να βρει δρόμους που να μην έχει κάτι σύγχρονο μέσα. Δεν μπορείς να κάνεις εποχής, αλλά ήταν... δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια ταινία εποχής. Καλά, το εποχής πλέον σήμερα θεωρείται και μια ταινία που αφορά τα 60's, ε. Ο, βεβαίως και τα 70's και είναι εποχής πια okay, αυτά τα πράγματα. Σε παρόντα φιλμικό χρόνο διαδραματίζονται δικές μου ιστορίες, άσχετα αν έρχονται από το παρελθόν ή από το μέλλον. Και αυτό θέλω να συνεχίσω να κάνω. Πιστεύω ότι στις αισθηματίες αρχίζει ένας νέος κύκλος και αφηγηματικής αναζήτησης και ήδη δουλεύω σε αυτή την κατεύθυνση την επόμενη ταινία. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σου να γυρίσεις ταινία στην Ελλάδα, πάντα τα λεφτά? Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται πρέπει να αμείβονται. Εκείνο το πρόβλημα. Δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό δεν είμαστε. Δεν είναι ούτε χομπίστες, είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, υποχρεώσεις, πρέπει να πληρώσουν τον νίκη, να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Δηλαδή, κατά πόσον μπορεί συνέχεια να σου κάνουν χάρη. Και κάνοντας χάρες, μπορείς να απαιτήσεις από ανθρώπους που σου κάνουν τη χάρη. Δύσκολο. Πόσες φορές. Και πόσες φορές. Και το πιο δύσκολο πλέον είναι όχι τόσο να φτιάξεις μια ταινία. Τι κάνεις μετά με αυτήν. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, π.χ. για τη διανομή της ελληνικής ταινίας, υπάρχει κάποια μελέτη, υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, έχουν βγει κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, αν πετάσεις ταινίες όπως πετούσε τα χρώματα ο Τζάκσον Πόλοκ, ο Τζάκσον Πόλοκ έκανε υπέροχο πίνακα ζωγραφικής, εδώ πέρα όμως κάνουμε τέρατα. Δηλαδή, μου θυμίζει η διανομή της ελληνικής ταινίας την κληροτίδα του Λαχείου με τα μπαλάκια του. Και να βγει ένα μπαλάκι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Να μεθύσουν τις νιώτες οι πικρές.
για